Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, κύριε Καρατουλιώτη? Είναι περισσότερο φωνές για το τίποτα ή υπάρχει υπόβαθρο? Υπάρχει υπόβαθρο, κύριε Σαχίνη, και θα μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε. Αλλά πριν μπούμε σε αυτά τα θέματα, επειδή παρακολουθώ γενικώς και από διάφορους πολιτικούς και από πανεπιστημιακούς ότι λένε, και υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωσης. Θα μου επιτρέψετε, αν θα μου δώσετε 5 λεπτά, παρακαλώ, να δούμε τι γίνεται με τις συμφωνίες. Καταρχάς, διεκδικούν οι Τούρκοι. Τι διεκδικούν τα συγκεκριμένα νησιά, ποια είναι? Θα μου επιτρέψετε να τα κατονομάσω. Πρόκειται για τα νησιά, αναφέρομαι τώρα για τα νησιά όσον αφορά το Αιγαίο, για τα νησιά Ινούσες, Φίμινα, Φούρνη, Αγαθονήσι, Αρκή, Φαρμακονήσι, Καλόλιμνος, Πλατιά, Κυρά Παναγιά, Γυαλή και Σύρνα. Εάν παρακολουθήσουμε και παρακολουθώντας την καθημερινότητα, καθημερινά γίνονται παραβιάσεις στα συγκεκριμένα νησιά. Την Κυρά Παναγιά, την Καλόλιμνο, τα Ήμια. Καλόλιμνος είναι τα Ήμια. Στο Φαρμακονήσι με τις χαμηλές πτήσεις, στο Αγαθονήσι κτλ. Και ερχόμαστε τώρα στα υπόλοιπα νησιά, τα οποία τα διεκδικούν και ανήκουν στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα νότια της Κρήτης, από εκεί που είσαστε εσείς, τη Γάβδο, Ντία, Διονυσάδες, Γαϊδουρονήσι, Κοφονήσι, δηλαδή Γάβδος, Δία, Διονυσάδες, τα οποία κατέχονται παράνομα από την Ελλάδα, όπως ισχυρίζονται. Μάλιστα. Να δούμε τώρα όμως τι συμβαίνει, κύριε Σαχίνη, και να δούμε κατά πόσον, διότι δεν αρκεί να έχεις δίκιο, πρέπει να μπορείς και να το αποδείξεις το δίκιο. Ξεκίνησε η ένταση με αναθεωρήσεις της συνθήκες και τα λοιπά και τα λοιπά του ακμέρους του Ερντογάν και πατρονάρ και αντιπολίτευση που ούτε πολύ ενδεχομένως ήταν και συνημμένοι μεταξύ τους. Ναι, και αν μου επιτρέπετε, όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, ο ήπιος τουρκοκύπριος Μουσταφά Ακίντζη πριν από λίγο είπε: φτάνει πια με τους Ελληνοκυπρίους. Επί 53 χρόνια σφετερίστηκαν τα δικαιώματά μας. Όλοι μαζί δηλαδή. Όλοι μαζί. Φαίνεται. Ναι. Τη βακέτα την κρατάει, που λένε η αρχιμουσική, τη βακέτα την κρατάει ο Ερντογάν και λέει: τώρα θα μιλήσει εσύ την αντιπολίτευση, τώρα θα μιλήσει λες τον Τουρκοκύπριο και ούτω καθεξής. Να δούμε όμως. Κάτι ακούστηκε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι μόνο παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης? Θα μου επιτρέψει να αναφερθούμε στο ιστορικό, κύριε? Παρακαλώ, παρακαλώ. Σαχίνη. Δεν είναι μόνο αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Ξεκινάμε. Το ιστορικό έχει ως εξής. Συνθήκη του Λονδίνου, 35-13, υπεγράφει μεταξύ Βαλκανίων συμμάχων, Ελλάδα, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο και Σερβία και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με τη συνθήκη αυτή ανατίθεται στις μεγάλες δυνάμεις, προσέξτε, στις μεγάλες δυνάμεις για να αποφασίσουν για την τύχη των Οθωμανικών νήσων στο Αιγαίο εκτός της Κρήτης. Η συνθήκη αυτή επικυρώθηκε και από την Τουρκία και τέθηκε σε ισχύ. Η συνθήκη του Λονδίνου. Μάλιστα. Ερχόμαστε στη συνέχεια, εμπλέκονται και μεγάλες δυνάμεις υπόψη, έτσι. Συνθήκη των Αθηνών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στις 14-11-13 και τα δυο τα μέλη συμφωνούν να τηρήσουν τις διατάξεις της συνθήκης του Λονδίνου συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης. Ερχόμαστε στη συνέχεια στην διακοίνωση των μεγάλων δυνάμεων στις 13-14. Με τη διακοίνωση αυτή να επιβεβαιώνεται η παραχώρηση στην Ελλάδα των υποελληνική κατοχή νησιών του Αιγαίου με εξαίρεση Τέμβρο, η Τένεδο, η Ήμβρο και Καστελόριζο, με την προϋπόθεση να αποχωρήσει ο ελληνικός στρατός από τη Βόρεια Ήπειρο. Πάλι εμπλέκονται μεγάλες δυνάμεις. Η διακοίνωση των μεγάλων δυνάμεων προς την Ελλάδα 24/4/14, με την οποία παρέχονται εγγυήσεις για τον ελληνικό πληθυσμό που κατοικεί στα νησιά Ήμβρο, Τένεδο και Καστελόριζο, ο οποίος έχει παραβιαστεί διότι γνωρίζουμε τι έγινε στην Ήμβρο και Τένεδο. Έρχομαι στη συνέχεια στη συνθήκη της Λοζάνης 24/7/23 μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ελλάδας, Ρουμανίας, Σερβοκρατίας και Τουρκίας. Γνωστή η συνθήκη της Λοζάνης, να μην συνεχίσουμε. Πάμε στη συνέχεια στο πρωτόκολλο των Αθηνών στις 3/11/26. Καθορίζεται
το τριεθνές σημείο Ελλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας, καθώς επίσης οριοθετείται και η αλήτητα ζώνη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μέχρι αποστάσεις 3 ναυτικών μιλίων. Η υπόψη είναι αυτή, ότι αυτή η συνθήκη επικυρώθηκε, πρωτοκολλήθηκε και δημοσιεύθηκε και από την Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών και τέθηκε σε ισχύ. Στη συνέχεια, προσέξτε τώρα εδώ, είναι και το κυριότερο, πάμε στη συνθήκη Ιταλίας-Τουρκίας, 4/1/32, όπου εμπλέκεται τα θέματα των νησιών και στην υιοθέτηση των χωρικών άρθρων. Στο άρθρο 4 αναφέρονται όλα τα νησιά, οι νησίδες και οι βράχοι που βρίσκονται εκατέρωθεν της διαχωριστικής γραμμής και ανεξάρτητα από την αναφορά του ονόματος ή μη, με ειδική αναφορά ότι τα νησιά, οι νησίδες και βράχοι θα ανήκουν στο κράτος στην κυριαρχία του οποίου υπόκειται η ζώνη εντός της οποίας ευρίσκονται. Θέλετε να το επαναλάβω? Όχι, είναι σαφές. Άρα στην προκειμένη περίπτωση ήταν Ιταλία, έτσι? Βεβαίως. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως κράτους. Ανεξαρτήτως, ναι, σωστά. Πρωτοκολλήθηκε και δημοσιεύθηκε από τη Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών και τέθηκε σε ισχύ 15/32. Ερχόμαστε συνέχεια στη συνθήκη Ιταλίας-Τουρκίας, 8/12/32. Με την οποία καθορίζουν τα εναπομείναντα τμήματα των Ιταλοτουρκικών θαλασσίων συνόρων μέσα στο πνεύμα της προηγούμενης συμφωνίας και οριοθετείται η αιγαλίτιδα ζώνη μέχρι 12 ναυτικά μίλια κτλ. Κτλ. Σύμφωνα με αυτή, η Ιταλία παραχωρεί στην Ελλάδα την πλήρη κυριαρχία των Δωδεκανήσων και των παρακείμενων σε αυτά νησίδων. Τέθηκε σε εφαρμογή αφού υπογράφηκε από τα συμβαλόμενα μέρη. Πρέπει να επισημάνω ότι η Τουρκία μέχρι το επεισόδιο των ημείων δεν είχε αμφισβητήσει την εγκυρότητα όλων των παραπάνω συνθήκων. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο τη συνθήκη της Λοζάνης. Αναφέρθηκα περιληπτικά. Σωρία συνθήκων λέτε και συμφωνιών. Βεβαίως, έχουμε και τη συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ιταλίας και νικητών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Παρόλα αυτά και παρά τα αυταπόδεικτα, κύριε Καρατουλιώτη, έχουμε μία αναβάθμιση των προκλήσεων. Κατά τη γνώμη σας, είναι υπαρκτή ή είναι εσωτερικής κατανάλωσης? Γιατί υπάρχει αυτή η αφήγηση ότι γίνεται για εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία μετά το πραξικόπημα. Είναι μόνο αυτό? Όχι. Όχι. Υπάρχει υπόβαθρο, εάν παρακολουθήσουμε, κύριε Σαχίνη, τις παραγγελίες των οπλικών, των εξοπλισμών που έχει προβεί η Τουρκία τελευταία, είναι λιγιώδεις οι παραγγελίες των οπλικών συστημάτων τα οποία έχει κάνει. Να λάβουμε υπόψη μας, κύριε Σαχίνη, ότι το 1974, όταν είχαμε τα γεγονότα στην Κύπρο, η ισχύ πυρός, επαναλαμβάνω, η ισχύ πυρός, όχι τα κομμάτια του πόσα αεροπλάνα ή πόσα καράβια είχε η Ελλάδα ή η Τουρκία, αναφέρουμε στη ισχύ πυρός. Η υπεροπλία στον αερά ήταν 3/1 υπέρ της Ελλάδος. Στο ναυτικό ήταν 2/1 υπέρ της Ελλάδος. Και στη στεριά, στη ισχύ πυρός, ήταν 2/1 υπέρ της Τουρκίας. Αλλά επειδή ο αγώνας θα εκρίνεται το Αιγαίο, ήμασταν σε καλή θέση από πλευράς στρατιωτικής ισχύως, διότι είχαμε και τον Ορεινό Όγκο και το ποτάμι απάνω στον Εύρο, το οποίο μας προστάτευαν σε σχέση με την αντίθεση του επίπεδου εδάφους στην Τουρκία. Οπότε από στρατιωτικής πλευράς βρισκόμασταν σε πλειονεκτική θέση. Το 1974 δυστυχώς μας δόθηκε μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε τους Τούρκους και να πάνε στη γωνία. Πλην όμως προδοθήκαμε τότε, παρόλη την ισχύ πυρός που είχαμε, που είχαν παγιδευτεί ο τουρκικός ο στόλος, να μην μπαίνω σε αυτές τις λεπτομέρειες, πιστεύω να τα γνωρίζετε. Και δυστυχώς προδοθήκαμε και από την στρατιωτική ηγεσία και από την πολιτική ηγεσία. Με αποτέλεσμα να επακολουθήσει η ταπεινωτική ήττα και ό,τι συμβαίνει σήμερα μέσα στην Κύπρο και να πάρουν και κεφάλι Τούρκοι που μέχρι τότε δεν αμφισβητούσαν το Αιγαίο, μετά από το 1974 αρχίζουν να διεκδικούν και το μισό το Αιγαίο. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω. Τώρα σήμερα, όπως έχουν αυτά τα πράγματα, κύριε Σαχίνη, υπάρχει σε όλους τους τομείς μια υπεροπλίαση ισχύ πυρός εκ μέρους της Τουρκίας.
Και σε περίπτωση που αρχίζουν να υλοποιηθούν οι παραγγελίες, η Τουρκία θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα οπλικά συστήματα που παραγγέλνει σήμερα από το 18 έως από το 18 έως το 22. Το 22 εάν έχουν ολοκληρωθεί τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, μιλάμε για ανατροπή ισχύως που ενδεχομένως σε κάποιες τομείς, και αν δεν κάνουμε κάτι τι εμείς, να φτάσει 1:5 και 1:10, να είμαστε από κάτω. Και τότε θα γίνει η ολική εκαθάριση. Βεβαίως ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή τα λέει και για εσωτερική κατανάλωση, αλλά πλην όμως στην παρούσα φάση δεν του βγαίνει να κάνει κάτι το χοντρό. Είναι ανοιγμένος στη Μέση Ανατολή, όπως είναι ανοιγμένος. Έχει πολλά, λέτε, κενά αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, θέτει στο τραπέζι, λέτε, όλη την γκάμα. Βεβαίως. Των διεκδικήσεών του. Βεβαίως, γιατί γκριζάροντας όλη την περιοχή, εις βάθος χρόνου αποκτά δικαιώματα η Τουρκία και μπορεί να διεκδικήσει τελεσμένα γεγονότα. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η Τουρκία το 1974 της παραβιάσης στο Αιγαίο, οι Έλληνες πολιτικοί γελούσαν, διότι το θεωρούσαν αυταπόδεκτο ότι το Αιγαίο και η Μεσόγειος είναι ελληνικοί. Πλην όμως μετά από 30 χρόνια, 40 χρόνια που συνεχίζουν και παραβιάσεις, όποιον ξένο και αν θα ρωτήσει, σου λέει και είναι μια γκρίζα ζώνη. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπό την έννοια αυτή, αρκεί πια να βγάζεις ανακοινώσεις σκληρές ή λιγότερο σκληρές των 10 γραμμών, ή πιστεύετε ότι το θέμα πρέπει να πάρει άλλο χαρακτήρα στα διεθνή φόρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών? Μπορεί να συνεχίζεται αυτό? Δηλαδή, θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στα Αμπού Ντάμπι και ενδεχομένως, όπως λέει ο Ερντογάν, να συζητήσουν για την Κύπρο. Άρα να ανοίξουν και την ατζέντα. Μα τι συζήτηση να κάνεις, αναρωτιέμαι, όταν εδώ τους ενοχλεί ακόμη και η σημαία της Κύπρου? Κύριε Σαχίνη, υπάρχει ένα συνδοτισμός από την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας. Και αν το δούμε διαχρονικά πώς ξεκινάει αυτός ο συνδοτισμός, ας πάμε τώρα στο πρόσφατο παρελθόν και να δούμε ποιες ήταν οι τρομερές μεγάλες ελληνικές υποχωρήσεις. Πέρα από αυτές τις ανακοινώσεις οποίες κάνουν, έχουμε προβεί και σε μια σειρά από εμπόλυση κυριαρχικών δεδομένων. Και ξεκινάει το 1992, όπως στη σύνοδο της DPC και με μια σειρά αποφάσεων μέχρι το 2002, φτάσαμε στην κατάργηση του στρατηγίου στη Λάρισα και τη δημιουργία του στρατηγίου της Σμύρνης με διοικητή Αμερικανό και επιτελάρχη Τούρκο, δηλαδή ουσιαστικά συγκυριαρχία στο Αιγαίο με αφεντικό τους Αμερικανούς. Και για να γίνω πιο κατανοητός, το Αιγαίο τι είναι? Να χωριστεί στον 25ο Μεσημβρινό, ο οποίος υλοποιείται αν τραβήξουμε μια νοητή γραμμή από την Καβάλα έως την Κύπρο. Mm-hmm. Το 1997, με τη Συμφωνία της Μαδρίτης, με την οποία να αναγνωρίζουν τις ζωτικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο, καταργώντας ουσιαστικά τις συνθήκες που ανέφερα στο ιστορικό, δηλαδή τις προηγούμενες συνθήκες, το 1997 έρχομαι και τις αμπιμπολούμε. Έτσι η Τουρκία αποκτά ζωτικό χώρο στο Αιγαίο. Θυμάστε τη φράση που είχε πει ο Σιμίτης, ότι δικαιούται και η Τουρκία ζωτικό χώρο στο Αιγαίο? Ναι, μετά ήρθε να σας πει κάποιος σύνοδος στο Βουκουρέστι, αν θυμάμαι καλά. Στη συνέχεια έχουμε το 2003, όπου η ελληνική κυβέρνηση στις 22 Μαρτίου εξέδωσε την υπαρίθμη 616 νόταμ, με την οποία παραχώρησε ολόκληρο τον εναέριο χώρο της Μεσογείου στις δυνάμεις των ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράκ. Προσέξτε, τότε η κυβέρνηση του Σιμίτη είχε πει παραχωρούμε όλον τον εναέριο χώρο της Μεσογείου για επιχειρήσεις των Αμερικανών στο Ιράκ. Και το δράμα ήταν και το γελίο της υπόθεσης ότι δώσαμε και τον εναέριο χώρο της Λιβύης, της Αιγύπτου, δηλαδή η Ελλάδα. Δεν είπε ότι παραχωρούμε το δικό μας. Δίνουμε όλη τη Μεσόγειο, λέει. Δώσ' παραχωρήσαμε και πράγματα τα οποία δεν μας ανήκαν. Το 2004 στο 2006, όπως πολύ σωστά πήγατε να αναφέρετε, απεμπόλυση του δικαιώματος του βέτο της Ελλάδος κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά απαλλαγή της Τουρκίας από τις υποχρεώσεις που απέραν από τη συνθήκη του Ελσίσκη. Το 2005 η Τουρκία στο Μόντρεαλ εξασφαλίζει το δικαίωμα έρευνας και διάσωσης ακόμα και σε τμήμα της ελληνικής επικράτειας μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό, διότι λέει η Ελλάδα δεν είχε στείλει αντιπροσώπους να συμμετέχει.
το 2006 το Μάρτιο, ανοχή από την ελληνική κυβέρνηση σε τουρκική άσκηση έρευνας και διάσωση, κατά την οποία η Τουρκία σηματοδοτεί νέες γκρίζες ζώνες. Από το 6 ξεκινάμε σε αυτές τις περιοχές, όπου η Τουρκία αρχίζει να ξεκινάει όλες αυτές τις αγκριζά τις περιοχές και να ζητάει να συμμετέχει στις διεθνείς. Άρα, κύριε Καρατουλιώτη, για να μην μακρηγορούμε, μου λέτε ότι έχουμε μία, στα πλαίσια του εξευμενισμού του γείτονα κτλ., έχουμε μία παρατεταμένη πολιτική υποχωρήσεων. Συνέχεια. Μάλιστα. Συνέχεια. Και όχι μόνο υποχωρήσει. Να χορεύουμε τζεμπεκές. Να πηγαίνουμε να γινόμαστε κουμπάρι. Πιστεύοντας ότι θα κατευνάσουμε το θηρίο. Δεν κατευνάζεται το θηρίο, κύριε Σαχίνη. Θεωρείτε ότι τα πράγματα περιπλέκονται πλέον? Περιπλέκονται πάρα πολύ χοντρά. Είναι μια, και εξάλλου γιατί να μην περιπλακούν εκ μέρους της Τουρκίας. Είναι μια καλή περίοδο όποιος θέλει να καθαρίσει τις διαφορές με την Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή είναι αδύναμη η Ελλάδα και οικονομικά και πολιτικά. Όλος ο λαός έχει σκύψει το κεφάλι. Δεν πιστεύουν πλέον στις πολιτικές ηγεσίες, όπως έκανε τα πράγματα με τα ψέματα που μας είπαν, θα ασκήσει ο ένας το μνημόνιο, θα ασκήσει ο άλλος το μνημόνιο και στο λαϊκισμό τον οποίο προσέφεραν. Δεν πιστεύουν οι πολίτες πλέον στις πολιτικές ηγεσίες όπως έκανε πάει. Αδύναμοι οικονομικά είμαστε. Είναι μια καλή ευκαιρία να λύσει διαφορές σε όποιος θέλει. Εάν με ρωτάτε όμως για τώρα, ναι, το θεωρώ λίγο δύσκολο, διότι σας είπα, είναι εκτεθειμένη η Τουρκία και είναι ανοιγμένη τόσο με στη Μέση Ανατολή, και να μην ξεχνάμε και τη Ρωσία. Και κρατήστε το αυτό, κύριε Σαχίνη, και εσείς και η... Μα είναι κολλητή τώρα, δεν είναι κολλητή, θα σας πει κάποιος. Κύριε Σαχίνη. Ναι. Η γεωγραφία μιλάει. Η γεωγραφία και η ιστορία έχει δικάσει την Τουρκία με τη Ρωσία να σκοτώνονται. Πέρα από τις όποιες ευκαιριακές προσεγγίσεις γίνονται. Είναι τέτοιος ο χώρος και η γεωπολιτική συγκεκριμένη περιοχή που δημιουργεί εντάσεις. Να μην ξεχνάμε ότι μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είχαμε 17 ή 12, αν θέλετε, κατάλληλους, πώς τους χωρίζει ο καθένας, ρωσοτουρκικούς πολέμους. Από τους οποίους στους 16 βγήκε κατά κράτος νικητής η Ρωσία και μόνο στο 17ο πόλεμο είχαμε έλξη ισοπαλία, ο αγώνας έλξη εκεί, καθώς τα βρήκαν εκεί πέρα με τον Λένιν κτλ. Κτλ. Προκειμένου να κλείσει το μέτωπο με στο εσωτερικό η επανάσταση των Μπολσεβίκων. Άρα μου λέτε ότι αν πολύ γρήγορα το ελληνικό πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον στα λεγόμενα εθνικά, δεν βρει ένα κοινό άξονα συνεννόηση στο μίνιμουμ. Βεβαίως. Μάλιστα. Επιτακτική ανάγκη. Να χαράξουμε εθνική στρατηγική πολιτική. Και όχι λαϊκισμός ο καθένας να βγαίνει και να λέει το μακρύ και το κοντό του.